Εκπαιδευτικό Κολέγιο του Ομίλου ΑΚΜΗ. Θερμές ευχαριστίες στον Εκπαιδευτικό Ομίλο ΑΚΜΗ που φιλοξενεί για άλλη μια φορά την εκπομπή μας εδώ στις πολύ όμορφες εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Τώρα, πριν πάω στους συμπολίτες μας, με ειδοποιούν ότι μπορούμε να έχουμε σύνδεση με το Λονδίνο, με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Νικόλα. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, αν το δίλημα ευρώ ή δραχμή το θεωρείς, αγαπητέ Κώστα, γιατί εδώ μιλάμε στον ενικό, έτσι λέγεται η εκπομπή. Αν το θεωρείς, αγαπητέ κύριε καθηγητή, ένα δίλημα πραγματικό ή ένα δίλημα που φτιάχτηκε από τα κόμματα για να ελέγξουν την ψήφο των πολιτών. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στην Νομισματική Ένωση, στο ευρώ, ήταν από την πρώτη οπτικό ζήτημα της κρίσης και η έξοδος της Ελλάδας από την Νομισματική Ένωση ήταν κατά τη γνώμη μου και η μόνη ουσιαστική απάντηση. Αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε αυτό στη χώρα μας την τελευταία διετία είναι απολύτως απαράδεκτος. Αντί να γίνει δημόσια συζήτηση, αντί να τεθεί το ζήτημα με τους σωστούς όρους και να συμμετέχουν οι οικονομολόγοι και άλλοι που κατέχουν το ζήτημα, έγινε μια προπαγάνδα. Τρομοκρατήθηκε ο κόσμος, υπόθηκαν τα πιο απίθανα πράγματα και ακόμα ακούγονται. Και ο λόγος έγινε για να κινηθούν οι εντυπώσεις, για να υπάρξει εκλογικό αποτέλεσμα και ούτω καθεξής. Θέμα ταμπού το θέμα αυτό για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως θέμα ταμπού, το είπε πριν ο καθηγητής ο κύριος Χιόνης, ήταν και το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Θυμίζω ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και το λέω γιατί με ρωτούν στο Twitter ποιος ήταν ο υπουργός που θύμωσε, γιατί τόλμησα να τον ρωτήσω για την αναδιάρθρωση. Και είπε ότι θα έπρεπε ο εισαγγελέας να παρεμβαίνει και να απαγορεύει. Ήταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Το είχε διαβάσει. Τώρα, θέλω να ρωτήσω τον καθηγητή, τον Κώστα τον Λαπαβίτσα. Κύριε καθηγητά, εάν η χώρα για να διαπραγματευτεί ξανά αυτό το μνημόνιο που οδηγεί σε ανεργία, που οδηγεί σε φτώχεια, έβαζε στη φαρέτρα της και το ενδεχόμενο επιστροφή στη δραχμή. Τι θα σήμαινε η επιστροφή στη δραχμή πρακτικά για τον απλό άνθρωπο? Τι θα σήμαινε? Θα χάνε τα λεφτά του στην τράπεζα? Θα μειωνόταν η σύνταξή του? Θα μειωνόταν ο μισθός του? Πώς θα ήταν η επόμενη μέρα στη χώρα με τη δραχμή ξανά εθνικό νόμισμα? Θα σας απαντήσω αυτό, αλλά θα σας πω δύο πράγματα πιο μπροστά. Διαπραγμάτευση ουσιαστική της ελληνικής κατάστασης, χωρίς να είναι διατεθειμένο το ελληνικό κράτος να προχωρήσει σε έξοδα από το ευρώ και να το έχει αποφασίσει, δεν γίνεται. Εάν πάει και μπλοφάρει στο θέμα αυτό, θα το βρει μπροστά του. Οποιοδήποτε παίξει με το ζήτημα αυτό και νομίζει ότι θα απειλήσει τον κύριο Σόιμπλε ή οποιοδήποτε άλλο, απλώς δεν έχει δει τον κύριο Σόιμπλε από κοντά. Αυτός που θα πάει να πει τέτοιο πράγμα θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να το κάνει. Δεν παίζει κανείς, φτάνει πλέον τα παιχνίδια με τη τύχη του ελληνικού λαού, τελειώσανε. Είναι καιρός να ληφθούν αποφάσεις και να ληφθούν σε σωστή βάση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που έχω να σας πω. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι το εξής. Το τι θα γίνει μετά την έξοδο από το ευρώ, θα πρέπει να το συγκρίνουμε και να το αποφασίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας το τι θα γίνει αν μείνουμε μέσα στο ευρώ. Και στο μνημόνιο. Και στο μνημόνιο, εννοείται. Διότι αυτά που ακούγονται και αυτά που λέγονται για την καταστροφή που θα ακολουθήσει, εξυπονοούν ότι αν τυχόν και μείνουμε εδώ που είμαστε, και είμαστε ακόμα λιγότερο ή λίγο ακόμα πιο υπομονετικοί, τέλος πάντων τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Σας διαβεβαιώνω ότι όλοι οι σοβαροί αναλυτές, σχεδόν δηλαδή στα περισσότερα μέρη της Φιλίου, λένε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει να έχει τον τεράστιο αυτό όγκο χρέους, ο οποίος δεν λύθηκε από το PSI, είναι λάθος να λέγεται ότι το PSI έλυσε το πρόβλημα του χρέους. Εάν η Ελλάδα συνεχίσει λοιπόν να έχει το πρόβλημα του χρέους και αν συνεχίσει μέσα στην πολιτική του δεύτερου μνημονίου, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη. Είναι πασιφανές. Αποκλείεται να υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξει επιδείνωση της ύφεσης, θα περάσουμε σε μια διαδικασία μαρασμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα εάν συνεχίσουμε εδώ που είμαστε. Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά που λέγονται για ανάπτυξη είναι απίστευτα πράγματα εάν λογαριάσει κανείς ότι προβλέπονται περικοπές 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2013-2014 για να φτάσουμε άκουσον σε πρωτογενές πλεόνασμα το 2014. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να έχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2014. Απολύτως κανένα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να λεχθεί. Τώρα, εάν θα φύγουμε από το ευρώ, που νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε έτσι κι αλλιώς,
θα ακολουθήσει καταιγίδα. Εγώ προσωπικά το έχω πει σε όλους τους τόνους και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με πονηρό τρόπο από πολλούς. Οι οποίοι λένε, αφού θα γίνει καταιγίδα, καλύτερα ας μείνουμε εδώ και ας πεθάνουμε σιγά-σιγά. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η παραμονή στο ευρώ είναι αργός θάνατος. Η Ελλάδα είναι στο δόκανο και θα πεθάνει. Αυτό λοιπόν που έχει μπροστά της η χώρα μας είναι την απόφαση τη σκληρή. Και πρέπει να το πάρει, να το καταλάβει. Ότι αν δεν βγει από την Νομισματική Ένωση, είναι καταδικασμένη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο μένει σε αυτή τη κατάσταση νομισματικών σχέσεων, δεν πρόκειται να υπάρξει ανάκαμψη, δεν πρόκειται να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης. Όταν ακούω το καταιγίδα, το ερώτημα είναι τι περιλαμβάνει η καταιγίδα. Θα σας πω τι περιλαμβάνει η καταιγίδα. Κατά τη γνώμη μου. Η καταιγίδα περιλαμβάνει, θα έχει τρία σκέλη. Θα έχει σκέλος νομισματικό, θα έχει σκέλος τραπεζικό και θα έχει σκέλος εμπορικό. Αυτά τα τρία σκέλη, όπως λέει η διεθνής βιβλιογραφία, όπως λένε οι άνθρωποι που έχουν ψάξει τέτοιες κρίσεις στο παρελθόν και είναι άνθρωποι που δουλεύουν στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και αλλού δεν είναι δηλαδή τυχαίοι, αυτές οι τρεις κρίσεις θα πρέπει να μείνουν το δυνατόν ξέχωρες η μία από την άλλη. Στο μέτρο του δυνατού. Γι' αυτό απαιτείται προετοιμασία, απαιτείται κοινωνική συσπήρωση και απαιτείται ξεκάθαρη βούληση και στιβαρό χέρι στο τιμόνι. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν οι κρίσεις αυτές να μείνουν ξέχωρες η μία από την άλλη. Η νομισματική κρίση θα έχει πολλές πλευρές. Θα έχει τη διάσταση του ευρώ που κυκλοφορεί παράλληλα με τη δραχμή. Θα έχουμε δηλαδή διπλή παράλληλη κυκλοφορία. Δεν είναι ευχάριστο πράγμα αυτό, αλλά θα υπάρξει. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτεί ο πολίτης στο μέτρο που γίνεται αυτό το πράγμα. Η νομισματική κρίση θα έχει τη διάσταση αλλαγής των καταθέσεων. Οι καταθέσεις θα αλλάξουν από το ευρώ στη δραχμή, αλλά θα αλλάξουν και τα δάνεια. Αυτό δεν λέγεται. Και δεν λέγεται γιατί λένε στον κόσμο θα χάσετε τα λεφτά σας όσοι έχετε καταθέσει. Δεν θα χάσετε τα λεφτά σας. Θα έχετε αντί για ευρώ δραχμές. Και τα δάνειά σας θα είναι σε δραχμές όμως και ο μισθός σας θα είναι σε δραχμές. Η κατάσταση δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι καλύτερη για τον μέσο εργαζόμενο όσον αφορά αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν είναι τα νομισματικά και μπορούμε να το συνεχίσουμε. Υπάρχει το τραπεζικό. Το τραπεζικό είναι ιδιαίτερα δύσκολο και με έναν τρόπο είναι και το πιο επίφοβο. Θα πρέπει δηλαδή να αποφευθεί η κατάρρευση των τραπεζών, οι οποίες θα κινδυνεύσουν εάν γίνει η αλλαγή του νομίσματος, για τον απλό λόγο ότι δεν θα μπορούν να αλλάξουν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και όλα τα στοιχεία του παθητικού τους, γιατί ορισμένα θα είναι υπό την ελληνική νομοθεσία, ορισμένα υπό ξένη νομοθεσία. Οι τράπεζες λοιπόν θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Και θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, γιατί φυσικά η έξοδος από το ευρώ θα πάει παράλληλα με αθέτηση πληρωμών στο χρέος. Δεν νοείται δηλαδή αλλιώς. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει το εξής. Οι τράπεζες θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν υπό δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Θα πρέπει να γίνει αυτό αμέσως και το κράτος θα πρέπει αμέσως να εγγυηθεί όλες τις καταθέσεις. Θα πρέπει επίσης να βοηθήσει τις τράπεζες και να βοηθήσει γενικότερα ώστε να στηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις. Με τυπωμένες δραχμές. Πώς θα τις εγγυηθεί. Με τυπωμένες δραχμές. Με πληθωριστικό νόμισμα. Το ελληνικό κράτος δεν θα καταθέσει είναι νομισματική κυκλοφορία. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα το οποίο συχνά γίνεται γιατί δεν υπάρχει αντίληψη της οικονομικής κατάστασης. Το κράτος το ελληνικό δεν θα πάψει να υπάρχει όταν θα κάνει αθέτηση πληρωμών. Τα νέα χρέη που θα συσσωρεύσει, οι νέες υποσχέσεις που θα δώσει, θα αναφέρονται στο μέλλον. Δεν θα αναφέρονται στο παρελθόν. Το ελληνικό κράτος θα κάνει αθέτηση πληρωμών στα χρέη τα οποία έχει μέχρι τώρα. Θα εκδώσει όμως εγγυητικές επιστολές, θα δώσει εγγυήσεις για χρέη που θα είναι του μέλλοντος. Εάν το κράτος το ελληνικό σταθεί ξανά στα πόδια του, τα νέα αυτά χρέη θα αποπληρωθούν. Έτσι γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λειτουργούν αυτές οι καταστάσεις. Μπορεί λοιπόν το κράτος το ελληνικό να εγγυηθεί και άλλες καταθέσεις και άλλες υποχρεώσεις. Και να περάσω στο τρίτο για να το ολοκληρώσω. Θα υπάρξει και εμπορική κρίση. Θέλω όμως να τονίσω το εξής εδώ. Η αλλαγή του νομίσματος που θα φέρει την υποτίμηση, στην οποία πολλοί αναφέρονται, μεσοπρόθεσμα ή μάλλον βραχυπρόθεσμα, δηλαδή σε μια σύντομη χρονική περίοδο, θα είναι θετικό πράγμα για την ελληνική οικονομία. Αυτό εξ του πονηρού συγκαλύπτεται. Αυτό το πράγμα χρειάζεται η ελληνική οικονομία, γιατί το ουσιαστικό της πρόβλημα από την πρώτη ώρα ήταν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Δεν ξεκίνησε η κρίση του ευρώ λόγω του δημοσίου, των πολλών δημοσίων υπαλλήλων, του σπάταλου κράτους και όλα τα άλλα τα οποία άσκεφτα και εμπολής με άγνοια των οικονομικών λέγονται. Το πρόβλημα της Ελλάδας ξεκίνησε από τη λήψη ανταγωνιστικότητας. Η αλλαγή λοιπόν του νομίσματος και η υποτίμηση είναι ένα πρώτο βήμα για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία με δύο τρόπους. Όχι τόσο με τις εξαγωγές. Γίνεται μια απίστευτη φασαρία με τις εξαγωγές.
και λέγεται ότι η Ελλάδα δεν έχει δυνατότητα να κάνει εξαγωγές κτλ. Έχει δυνατότητα η Ελλάδα να κάνει εξαγωγές και να δούμε πόσο μεγάλη είναι αυτή. Αυτό όμως που θα προκύψει με την αλλαγή του νομίσματος και την υποτίμηση θα είναι η ανάκτηση της εγχώριας αγοράς. Πράγμα το οποίο συχνά ξεχνιέται. Αυτό συνέβη στην Αργεντινή. Η Αργεντινή δεν ανέκαψε λόγω της σόγιας και λόγω των εξαγωγών κρέατος. Αυτά λέγονται στο πόδι. Η Αργεντινή ανέκαψε σε μεγάλο βαθμό από την ανάκτηση της εγχώριας αγοράς. Αυτό χρειάζεται η ελληνική οικονομία σήμερα. Ανάκτηση της εγχώριας αγοράς, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει αν δεν αλλάξει το νόμισμα. Πολύ βραχυπρόθεσμα όμως, βεβαίως θα υπάρξει πρόβλημα. Φυσικά θα υπάρξει πρόβλημα. Εννοείται αυτό είναι πασιφανές. Και λέγεται σε όλους τους τόνους από διάφορους οι οποίοι εξυπονούν ότι λόγω του προβλήματος το οποίο θα κρατήσει 2, 3, 4 μήνες θα πρέπει η Ελλάδα να πεθάνει στα πόδια της. Γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα. Επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε 2, 3, 4 μήνες δυσκολιών, θα πρέπει να πεθάνουμε στα πόδια μας. Να ελπίσουμε ότι θα έρθει η Γερμανία ή θα έρθει κάποιος άλλος να μας σώσει. Δεν θα έρθει κανείς να μας σώσει. Κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει. Το πρόβλημα λοιπόν των 2, 3, 4 μηνών διακοπή, που θα υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες απαιτεί κρατική παρέμβαση. Κύριε Λαπαβίτσα, αν υποθέσουμε ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα, βλέπε ο Λαντ, βλέπε πιθανότητα σύντομα η Μέρκελ να μην επανεκλεγεί, αλλάξουν και αλλάξει ο διεθνής περίγυρος, μήπως αξίζει να αναμείνουμε αυτές τις αλλαγές? Θα σας το θέσω αλλιώς. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη που γίνονται αυτή τη στιγμή, όχι σε βάθος χρόνου, τι θα κάνει ο κύριος Ολάντ κτλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο κατατείνουν προς τη διάλυση του ευρώ. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα. Και γίνεται αυτό γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σιωπηρό, υπάρχει άτυπο αυτό που λέγεται bank run, δηλαδή η επίθεση στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι πλήρη εξελίξη και συμβαίνει και στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα λέω αυτά. Η δημοσία, τέλος πάντων, είναι θα πείτε αυτό που πιστεύετε και αυτό που είναι αλήθεια. Αυτό σημαίνει. Δεν υπάρχουν ταμπού στην ενημέρωση. Πρέπει να ξέρουμε. Συμβαίνει και στη χώρα μας και συμβαίνει διεθνώς. Αυτό το πράγμα, αν ξεκινήσει και πάρει διάσταση ενός διβάδας, δεν θα κρατιέται. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι τα περί κυρίου Ολάντ και της αλλαγής πολιτικής κτλ. Είναι φλήγα βήματα. Η πραγματικότητα δείχνει ότι αυτοί που κατέχουν το χρήμα φοβούνται, ανησυχούν και αρχίζουν να πηγαίνουν προς ασφαλή καταφύγια. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αντιλαμβάνονται με τον προσωπικό τους τρόπο ότι αυτό το πράγμα δεν θα βγει. Και γιατί δεν βγαίνει? Γιατί από την πρώτη ώρα είναι φτιαγμένο στραβά. Έτσι γίνεται σε αυτές τις καταστάσεις και αυτοί που μένουν στις άμεσες πολιτικές τις αποφάσεις απλώς δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι θα έρθει ο κύριος Σαρκοζή, θα έρθει η κυρία Μέρκελ, θα έρθει ο κύριος Ολάν, θα πάρει μια απόφαση και θα το τακτοποιήσει. Εάν δεν περπατάει η Νομισματική Ένωση, όποιος και να έρθει, ο Θεός ο ίδιος να έρθει, δεν θα περπατήσει η Νομισματική Ένωση. Αυτό λοιπόν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Νομισματική Ένωση έχει βαθύτατα δομικά προβλήματα. Έχει δομικά προβλήματα τα οποία για να λυθούν απαιτείται εξ ολοκλήρου αλλαγή του κατασκευάσματος αυτού, το οποίο είναι απολύτως απίθανο να γίνει αν δεν αλλάξουν οι κοινωνικές σχέσεις. Δεν είναι θέμα Προέδρου της Γαλλίας, Προέδρου της Γερμανίας, Καγκελαρίου της Γερμανίας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα κοινωνικών σχέσεων. Οι κοινωνικές σχέσεις λοιπόν που συμπυκνώνονται, εμπεριέχονται στην Νομισματική Ένωση, δεν θα αλλάξουν εύκολα. Είναι πιθανότερο να σπάσει αυτό το πράγμα και να αρχίσουν να φεύγουν οι χώρες της περιφέρειας. Με την Ελλάδα πρώτη-πρώτη. Με άλλα λόγια, η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, όπως είχε φανεί από την πρώτη ώρα, δεν είναι απλώς θέμα επιλογής. Είχαν πει διάφοροι, όταν πρωτομίλησα εγώ για αυτό το πράγμα πριν από αρκετό διάστημα, ότι πρέπει να είμαι τρελός, παλαβός, γιατί προτείνω κάτι το οποίο είναι παρακινδυνευμένη επιλογή. Δεν ήταν απλώς επιλογή. Κανείς έπρεπε να εκτιμήσει προς τα πού θα πάμε, τι γίνεται και φυσικά προς τα εκεί πήγαμε. Και η έξοδος από το ευρώ δεν είναι απλώς επιλογή λοιπόν. Έχει να κάνει με το πώς, με την ανάγνωση της πραγματικότητας. Προς τα εκεί πάει η κατάσταση. Από την πρώτη ώρα λοιπόν, το ζητούμενο για τη χώρα μας ήταν να γίνει σωστά αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Γιατί αποφύγαμε τη συζήτηση με διάφορα ξόρκια και διάφορους βρισχές και δεν ξέρω τι. Αποφύγαμε τη συζήτηση και τώρα πλησιάζουμε και πάλι προς τα εκεί, μιλώντας λες και είμαστε σε άλλη εποχή. Είμαστε στα πρόθυρα, πρώτων πυλών. Χρειάζεται προετοιμασία και η προετοιμασία αυτή είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει στην Τράπεζα της Ελλάδας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας πω το εξής. Διάβασα στο χθεσινό Βήμα ότι ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Δανιάς, ο οποίος είναι και Υπουργός Οικονομικών τώρα, συνάντησαν τον κύριο Σόιμπλε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο κύριος Σόιμπλε τους είπε: ετοιμαστείτε να φύγετε, μήπως σας ενδιαφέρει να φύγετε από το ευρώ, και έμειναν εμβρόντιτοι. Δικαίωμά τους να μείνουν εμβρόντιτοι το Σεπτέμβριο. Ρωτώ όμως εγώ, από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έχει σχεδόν 9 μήνες. Τι μέτρα πήρανε? Ετοίμασαν σχέδιο Β.
ετοίμασαν σχέδιο γάμα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Σόιμπλε έχει 6 σχέδια στην τσέπη του. Είναι εδώ ο κύριος Πλασκοβίτης, ναι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και μπορεί να σας απαντήσει. Νομίζω ότι δεν... Θα χαρώ να ακούσω. Ναι, νομίζω ότι δεν σας ξεφεύγει το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα έγινε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, έγινε αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, έγινε βεβαίως που χρειάζεται πολύ περισσότερα πράγματα, έγινε εξελίξεις οι οποίες ήταν ως τώρα ανήκουστες. Για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αλλά θα μου επιτρέψετε με αυτή μου την παρέμβαση να θέσω και ένα ερώτημα. Είπατε ότι σε ένα κόσμο της δραχμής θα υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα βραχυπρόθεσμα, ίσως όχι τον πρώτο μήνα, αλλά τον πρώτο εξάμηνο. Εγώ να σας πω, μέσω μακροπρόθεσμα εκτιμάτε με την πολύ καλή γνώση που έχετε της ελληνικής οικονομίας ότι αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να διατηρηθεί. Εκτιμάτε δηλαδή ότι η ανάκτηση της εσωτερικής αγοράς στην οποία αναφερθήκατε είναι δυνατόν να διατηρηθεί με μια ελληνική οικονομία η οποία εισάγει το σύνολο σχεδόν των πρώτων υλών του μηχανολογικού εξοπλισμού, των ενεργειακών της αναγκών μέσω των καυσίμων της. Αυτά όλα θα ακριβήνουν πάρα πολύ μετά την υποτίμηση. Πώς θα κρατηθεί χαμηλά το κόστος της ελληνικής παραγωγής, κύριε Λαπαβίτσα? Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο όσον αφορά το εξής. Η υποτίμηση από μόνη της δεν αποτελεί φυσικά τη λύση του ελληνικού προβλήματος. Αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη δουλειά αυτή. Χωρίς την υποτίμηση δεν θα πάμε πουθενά. Βεβαίως, όταν θα συμβεί η υποτίμηση και την προς τα εκεί πάμε, θα πρέπει να ανοίξει την πόρτα για να γίνουν βαθύτερες δομικές αλλαγές. Τις οποίες... Γιατί να μην τις κάνουμε τώρα τις δομικές αλλαγές? Διότι είναι αδύνατο να γίνουν μέσα στο πλαίσιο του ευρώ. Πράγμα το οποίο είναι απίστευτο, απορώ που δεν το καταλαβαίνουν ένα σωρό διακεκριμένοι οικονομολόγοι. Το να αλλάξουν το ωράριό τους φαρμακοποί είναι αδύνατο να γίνει. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Οι αλλαγές που πρέπει να κάνει η ελληνική οικονομία είναι αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη βασική της δομή. Το μνημόνιο, το οποίο το έχω διαβάσει προσεκτικά, αναφέρεται στις κομμάτριες. Αναφέρεται στους δικηγόρους, στους συμβολεογράφους, αναφέρεται στα πρατήρια βενζίνης. Δεν αναφέρεται όμως σε κεντρικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, για παράδειγμα στους μηχανισμούς διανομής, στα μεγάλα κεφάλαια που ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Δεν αναφέρεται στη δικαιοσύνη με σημαντικό τρόπο. Δεν αναφέρεται δηλαδή, κεφάλαιο για δεν το έχετε διαβάσει καλά. Δεν το έχετε διαβάσει καλά. Το έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά. Μα αφού λέτε για τη δικαιοσύνη. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο για τη δικαιοσύνη, κύριε Λαπαβίτσα. Ναι. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ για τη δικαιοσύνη και το πώς απονέμε τη δικαιοσύνη. Τι θα πει τώρα, θα πει στη λεπτομέρεια το μνημόνιο για το πώς θα αγορεύει ο συνήγορος, ας πούμε, ή στην ποινική δικονομία? Τι λέτε τώρα? Για να απονομηθεί η δικαιοσύνη κάνει 7 χρόνια. Αυτό λέει το μνημόνιο. Αυτά ακριβώς τα μέτρα. Αλλά ποιος αμφισβήτησε ότι αυτό πρέπει να γίνει? Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει βασική προϋπόθεση, η ανταγωνιστικότητα που παρέχει η δραχμή. Αυτό λέει ο κύριος Λαπαβίτσας. Λοιπόν, χωρίς αυτό, όλα τα άλλα θα είναι σαν να ρίχνετε μια τρύπα στο νερό. Σαν να κάνετε μια τρύπα στο νερό. Οι δομικές λοιπόν αυτές αλλαγές, οι οποίες χρειάζονται και οι οποίες πρέπει να αγγίξουν επίσης το μεγάλο κεφάλαιο, είναι πολύ ευκολότερο να γίνουν. Που δεν πληρώνει τίποτα. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνουν. Μπορούμε να βγούμε σε διαδικασία ουσιαστικής αλλαγής, την οποία θα πάρουμε εμείς στα χέρια μας. Δεν θα μας την καθορίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να πάρουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση στα χέρια μας εμείς. Μέσα σε περιβάλλον ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, οι ατομικές αλλαγές είναι πολύ ευκολότερες. Όταν υπάρχει συρρήκνωση, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και όπως θα συνεχίσει να γίνεται, οι ατομικές αλλαγές είναι πάρα πολύ πιο δύσκολες. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Και βγαίνουν διάφοροι και λένε, οι ατομικές αλλαγές είναι απαραίτητες για να έχουμε γρήγορη ανάπτυξη και να μην έχουμε το αποτέλεσμα το κακό της λιτότητας. Μα δεν υπάρχει πουθενά στην βιβλιογραφία αυτό το πράγμα. Πουθενά δεν λέγεται ότι πρέπει να γίνουν γρήγορες αλλαγές για να έχουμε ανάπτυξη και να αποτρέψουμε τα κακά αποτελέσματα της λιτότητας. Διότι όλοι γνωρίζουν ότι οι δομικές αλλαγές, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα και αυτές που θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που σας επαναλαμβάνω είναι προβληματικές, ακόμα και αυτές οι αλλαγές θέλουν χρόνο. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το λέει αυτό. Δεν είναι εμείς δηλαδή που δεν τις κάναμε γρήγορα και αν τις είχαμε κάνει γρήγορα δεν θα είχαμε τη μείωση του εισοδήματος και τα πράγματα θα ήταν με λίγα άλλα. Από το 2004 μέχρι το 2008 η ελληνική οικονομία είχε ταχύς ρυθμούς ανάπτυξης. Είδατε να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η ταχύς ρυθμού αυτή η ανάπτυξη. Δεν είναι αληθής. Ούτε αυτό. Είναι τα Greek statistics του κύριου Σιμίτη. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ψευδέστατη. Εκείνη η περίοδο καταστράφηκε η ελληνική οικονομία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ξεχνάτε. Και εμφανίστηκαν πλασματικά
στοιχεία. Μιλάμε, είναι πασίγνωστο. Είμαστε διάσημοι για τα Greek Statistics, για την πλαστότητα των στατιστικών μας στοιχείων. Δεν έχουν σχέση. Αντίθετα, αυτή η περίοδος της ελληνικής οικονομίας ήταν σχετικά κακή, πολύ κακή, γιατί έγινε κακή διαχείριση, αν θέλετε. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε άνοδο της ελληνικής οικονομίας. Σίγουρο όμως, μετά την ένταξή μας στο ευρώ. Με τη ρυθμή ανάπτυξη, το 5, το 6, το 7. Δεν ήταν αληθής. Μα δεν ήταν αληθής. Ο ρυθμός αναπτυσσόταν στις 3,5 φορές. Δεν ήταν αληθής. Να αφήσουμε τον κύριο Λαπαβίτσα να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, γιατί είναι και η γιορτή του σήμερα και τον κρατάμε εγκλωβισμένο. Και χρόνια πολλά και για τη γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το διακόπτουμε για να έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ρυθμή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για ένα σημαντικό διάστημα της προηγούμενης δεκαετίας ήταν όντως ταχής και ήταν όντως ταχύτερη από το μέσο όρο της, από τόσο πολλές χώρες της νομισματικής ένωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το πόσο καλά ήταν τα στατιστικά στοιχεία είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, αυτά που βλέπουμε είναι αυτό. Πού οφείλονταν αυτό? Στη φτηνή πίστοση εμπολής, στη φτηνή πίστοση η οποία έρευσε από το εξωτερικό. Έτσι, και την οποία γέννησαν και οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια ανάπτυξη η οποία δεν μπορούσε να περπατήσει. Δεν υπήρχε όμως πρόθεση και διάθεση αλλαγών, γιατί η κρατούσα αντίληψη τότε ήταν ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Ισχυρή Ελλάδα, ευημερία, ευμάρεια. Ολυμπιακοί αγώνες. Και ούτω καθεξής. Σήμερα ξέρουμε πολύ καλύτερα ότι δεν είναι φυσικά τα πράγματα έτσι. Πάρτι, ευχαριστούμε έτσι θερμά τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, τον καθηγητή, για την παρέμβασή του, την πολύ χρήσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαπαβίτσα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιτέλους ο λόγος σε εσάς. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Υπολογίζεις τους λογαριασμούς σου. Υπολογίζεις τις καθημερινές σου ανάγκες. Υπολογίζεις τα έξοδα της οικογένειάς σου. Υπολόγισε σε εμάς για τη σύνταξή σου με το πρόγραμμα ING Πειραιώς Σύνταξη και από 50 ευρώ το μήνα μόνο δημιούργησε τη μελλοντική σου σύνταξη. Ενημερώσου στο 18218 ή έλα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Ρε μπαμπακό, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Έχουμε γεμίσει παλιατζούρες εδώ μέσα. Κινητά, τάμπλετ, όλα παλιά. Έλεος πια. Και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, σου χαλάνε το Feng Shui. Δώσ' τα πίσω, ρε μπαμπακό, δώσ' τα πίσω να μου πάρει μια παιγνίδο κονσόλα να παίζω με τα αδέρφια μου. Πριν 2 χρόνια δεν σου πήρα. Παλιά είναι κι αυτή. Και τι θες να κάνω, ρε κοπρίτη. Να πάω στο Γερμανό, ρε καραγκιόζι. Τώρα, με την υπηρεσία Buy Back στο Γερμανό, ανταλλάσσεις το παλιό σου κινητό, tablet, iPod ή κονσόλα και παίρνεις φθηνότερα ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γερμανός και είσαι μέσα. Ουί, θα νοκοτήσεις τη μαμά μου. Νέες τηλεοράσεις Sony. Μοναδικός σχεδιασμός, τρισδιάστατη εικόνα, Full HD. Αποκτήστε τις τώρα με δώρο PlayStation 3 160 GB. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Χάρης Αλεξίου. Η ζωή μου κύκλους κάνει. 1982. Μαζί. Σελίν Διόν. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες της. Μην χάσετε το δεύτερο CD. Και Harper's Bazaar με τα πιο κομψά ρούχα και αξεσουάρ της σεζόν. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. Τέσσερις τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Love Radio. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μάστορα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Στους 97,8. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με δίζελ κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα, 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ.